Οπότε λοιπόν την δεκαετία του 80 αποφάσισα να ασχοληθώ πιο σοβαρά και να κάνω εκπομπές στο ραδιόφωνο. Έκανα μουσικές εκπομπές πολλές στην τότε ENR. Έκανα καμιά ENR που ήταν η περίοδος που η μεταβατική που γινόταν πηγαίνει σε πολιτικοποίηση το ραδιόφωνο. Και εμείς πάνω στη χαρά, ας πούμε, της δημιουργίας, ο καθένας από εμάς νομίζω ότι κουβαλούσε και μια πολιτιστική ικανότητα και δυνατότητα να φτιάχνει πράγματα. Ίσως ήταν ερασιτεχνικά, αλλά καλύτερα από ό,τι συνήθως γίνεται από τους μη επαγγελματίες. Λοιπόν, τότε λοιπόν ήρθα σε επαφή με όλη αυτή την ιστορία της μουσικής, γιατί αυτές οι εκπομπές είχαν σχέση με την πορεία από τα Σαντουροπιόλια μέχρι τις μέρες μας. Και ψάχνοντας τους ανθρώπους, τους ζωντανούς, πήγα σε ένα καταγόγιο που έμενε ο καημένος ο Μπαγιαντέρας, μεγάλη φωνή της. Και από εκεί πληροφορήθηκα πρώτη φορά τι σήμαινε γι' αυτόν το κτίριο και η Κολούμπια και περιέγραφε περισσότερο το χώρο και τον τρόπο και λιγότερο τη μουσική που είχε σχέση με αυτά που ο καθένας από τότε που τραγουδούσε και έλεγε. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό το πράγμα για ένα λαό, για ένα έθνος, για μια πόλη, δεν θα έπρεπε κάπου να το συντηρήσει, να το αναπαράγει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής που πηγαίνουν παντού και σε όλες τις χώρες του κόσμου. Βλέπουμε αυτά τα στοιχεία να αναπαράγονται, να βρίσκονται σε μια κατάσταση εν χρήση, όχι υπουσιακά, δηλαδή με την έννοια της απλής του κρατού εκθέματος μιας μηχανής ή μιας φόρμας ή ενός χώρου, αλλά εν χρήση. Ήταν πάντα το ίδιο ένιωσα με την ελληνική τυπογραφία, την παραδοσιακή τυπογραφία. Υπάρχουν άνθρωποι που μαζεύουν μηχανές από τον 19ο αιώνα και που έχουν και κάνουν ακόμα καλλιτεχνικές εκδόσεις από αυτή τη διαδικασία. Αυτό το θέμα είναι μια περιουσία της πόλης και του λαού και πιστεύω ότι ο Δήμος πρέπει να μείνει πάνω σε αυτό και πάνω σε αυτό να χτίσει μερικά πράγματα που είναι πολύ σημαντικά από αυτά που τον Νότης να διασώσει κομμάτια αυτής της παράδοσης, όχι επαναλαμβάνω την έννοια του μουσείου μόνο ως εκθέματος, αλλά την έννοια της διδασκαλίας, της συμμετοχής, του πειραματισμού, του ακούσματος, της αναπαραγωγής της τέχνης, ας πούμε, γιατί όλα αυτά είναι μια τέχνη πέρα από την τέχνη της μουσικής, ας πούμε, και μια τέχνη της δημιουργίας του συγκεκριμένου προϊόντος. Άρα νομίζω ότι η προσπάθεια που κάνει η Επιτροπή Πρωτοβουλίας είναι αξιοθαύμαστη. Και πιστεύω ότι πρέπει όλοι να τη βοηθήσουμε και ο Δήμος έχει μεγάλη υποχρέωση σε αυτό. Νομίζω ότι η πρότασή της είναι πια, έχει γίνει, παρότι δεν φαίνεται να την προωθεί πολλούς κόσμους, είναι καθολικά αποδεκτή. Και ίσως είναι η ώρα να το ξαναβάλουμε το θέμα σοβαρά στα πλαίσια της Δημοτικής Αρχής. Περίπου όλοι συμφωνούμε με αυτό που πρέπει να γίνει, δηλαδή να διαμορφωθεί ο χώρος, να σωθούν τα υπόλοιπα, να γίνει κάτι περισσότερο, να γίνει το κέντρο ενός πολυχώρου που θα έχει και πράσινο και θα είναι και βιώσιμος και προσβάσιμος και ένα σχέδιο που χρωστούσε ο Δήμος και το οποίο ποτέ δεν το πήρε στα σοβαρά, ίσως είναι η ώρα να γίνει, διότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δυστυχώς χρειάστηκε βοήθεια των δικαστηρίων για να πας να έχει να σου ανοιχτεί ένας δρόμος. Ας τον ακολουθήσω αυτόν τον δρόμο και με αυτή την έννοια πιστεύω ότι η προσπάθειά σας είναι πάρα πολύ σοβαρή και εγώ θα την υποστηρίξω με όλη την δύναμη.